σήμερα η Καθημερινή για το θέμα του ένθια. Σε δευτερόλεπτο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Αλεξιάδης για τα δάνεια, τι έγινε για το δημόσιο, φορολογικές δηλώσεις για το ασφαλιστικό με Γιώργο Ρουμανιά και Τσουκαλά. Πάω στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Τρίφωνο Αλεξιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω δημόσια, διότι το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωση της προϊσταμένης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κυρίας Εχπερίδου μου διαβίβασε μία δήλωση ότι δεν έχω σχέση με τον πεθαμένο Αυτιά Γεώργιο του Δημητρίου που χρωστάει 2,9 εκατομμύρια ευρώ και η δικιά μου φορολογική ενημερότητα έχει 0. Και σας ευχαριστώ θερμά για την ταχύτητα με την οποία διευκρινίσατε το θέμα αυτό στις λίστες αυτών που χρωστάνε. Κύριε Αυτιά, να σας απαντήσω. Δεν είναι αυτονόητο και το ελάχιστο που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν υποχρέωσή μας, διότι δεχθήκατε μία απαράδεκτη επίθεση με δημοσίευμα για γνωστούς λόγους, μην ασχοληθούμε τώρα με αυτά, και ήταν το αυτονόητο που έπρεπε να κάνουμε απέναντι σε έναν πολίτη του οποίου θίγεται η αξιοπρέπεια. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα, θέλουμε να λύνουμε προβλήματα. Και αυτό όμως, να το κάνετε με όλο τον κόσμο, έτσι είναι. Βεβαίως το κάνουμε με όλο τον κόσμο, αλλά δίνουμε και μία σημασία στον να μην συκοφαντείται ο πολίτης, διότι είναι άλλη η λογική της ανάδειξης αυτών των ονομάτων. Πριν πάμε όμως στα επόμενα ερωτήματα, στα οποία θα απαντήσω σε όλα, επιτρέψτε μου μια κουβέντα πολύ σύντομα για αυτά που ακουστήκαν νωρίτερα. Δεν μπορεί να τα αφήσω ασχολίαστα. Α, ναι, με τον Αντιπρόεδρο λέτε, μάλιστα. Δεν θα μπω σε καμία λογική προσωπικής επίθεσης και αναφορά σε απόντες. Η κλασική μου παιδεία και ο ελληνικός πολιτισμός, τον οποίο λατρεύω, δεν μου επιτρέπουν να είμαι αγενής και να βρίζω απόντες. Άρα δεν θα μιλήσω με κανένα όνομα, ούτε θα πω σε μια λογική να πετάω λάσπη στον ανεμιστήρα. Συγκεκριμένα στοιχεία. Νομίζω όμως ότι η είδηση που βγήκε από τα προλεχθέντα είναι ότι η αντιπολίτευση διεκδικεί την κυβέρνηση γιατί ζητάει εκλογές, αλλά θα εμφανίσει το πρόγραμμα μετά από 2 μήνες. Ναι. Σαν, αυτά μου θυμίζουν τις διαφημίσεις των ταινιών, ότι σε 2 μήνες θα γίνει θα εμφανιστεί η ταινία. Μέχρι τότε τη διαφημίζουμε απλά, δεν την έχουμε ακόμα έτοιμη. Αυτό λοιπόν μου βγάζει εμένα αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο, ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την κυβέρνηση της χώρας, αλλά την ψήφο της σε διάφορα νομοσχέδια που έχει δώσει μέχρι τώρα θα την επαναδιαπραγματευτεί. Αυτό είναι κάτι πρωτότυπο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, βάζουμε μία τελεία. Πάντα ευπρεπή λόγο έχετε. Υπουργέ, θα μάθουμε σήμερα από εσάς. Είχατε πει πριν από 3 μήνες σε μένα ότι εάν καθυστερήσουν οι φορολογικές δηλώσεις θα πάμε σε 4 δόσεις. Για τους γνωρίζοντες οικονομικά και το ρεπορτάζ του Υπουργείου, η δήλωσή σας περί 4 δόσεων ήταν επακόλουθο μιας εξέλιξης με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα πάμε σε 4 ή σε 5, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, δόσεις ένθια. Θα σας πω αμέσως, κύριε Αυτιά, και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα όμως να απαντήσω για όλο αυτό που έχω υποστεί εγώ τις προηγούμενες ημέρες για πολιτικούς λόγους. Γιατί δεν ήταν κάποιος λόγος ενημέρωσης. Ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν πιο πολύ να λειτουργούν σε πολιτικό επίπεδο και να κάνουν αντιπολίτευση παρά να ενημερώνουν. Και δυστυχώς ορισμένα από αυτά έχουν και τίτλους σοβαρών site που ενημερώνουν για οικονομικά θέματα. Διότι πήρα συναδέλφους σας τηλέφωνο και είπα, μα γιατί γράφεις αυτά τα πράγματα, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, και μου απαντήσαν ότι μα το διάβασα σε ένα άλλο site. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι ορισμένοι κάνουν ρεπορτάζ διαβάζοντας άλλα site. Ας το ξεπεράσουμε όμως αυτό. Σε σχέση με τον ένφια, αυτό που λέω εδώ και μήνες, κύριε Αυτιά, έχω γίνει γραφικός και το έχω πει και σε εσάς εδώ και πολλούς μήνες, ναι, είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε νωρίς τις φορολογικές δηλώσεις για να γίνει μετά η εκαθάριση του ένφια. Δεν μπορούμε να κάνουμε καθάριση του ένφια αν δεν τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Και με βάση νόμο που ισχύει από το 2013, δεν τον έκανε ο Αλεξιάδης αυτό το νόμο, από το 2013 ισχύει, όταν γίνει η εκαθάριση του ένφια, η δόση είναι τον επόμενο μήνα. Και είναι μηνιαίες οι δόσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό ορίζει ο νόμος του 2013, κάποιος νόμος που αυτοί που το ψηφίσαν τώρα το ξεχάσαν και καταγγέλνουν τον Αλεξιάδη. Άρα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε 4 δόσεις, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Εάν τελειώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις τον Ιούλιο και κάνουμε την εκαθάριση τον Ιούλιο, ναι, η πρώτη δόση είναι τον Αύγουστο και η τελευταία το Δεκέμβριο. Εάν δεν το προλάβουμε αυτό τον Ιούλιο, και γι' αυτό τρέχουμε και πιέζουμε τις δηλώσεις, μάλιστα, και θέλουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία και γίνει εκαθάριση τον Αύγουστο, η πρώτη δόση είναι το Σεπτέμβριο. Δεν είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του Αλεξιάδη. Εμείς μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε 100 δόσεις για τον ένφια. Αλλά ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένοι νόμοι
και συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει η χώρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα για να μπορέσει να βγει από την εποπτεία και από την περιπέτεια που είμαστε, πρέπει να προχωρήσουμε σύμφωνα με ένα πρόγραμμα. Άρα, όλοι αυτοί που γκρινιάζουν για το πρόγραμμα, κάποιες στιγμές καταθέσουν τη δική τους εναλλακτική πολιτική πρόταση. Άρα, Υπουργέ, παραμένουμε στο 4. Όχι, δεν παραμένουμε. Α, δεν παραμένουμε. Μάλιστα. Στο 5. Μάλιστα. Λέω, εμείς πιέζουμε και ελπίζουμε. Τελειώνει την άλλη Παρασκευή η ιστορία των φορολογικών δηλώσεων. Και καλό τους πολίτες για άλλη μια φορά. Έχει μείνει ένα άνετο χρονικό διάστημα. Μπορούν με ένα σωστό ρυθμό, χωρίς να έχουμε προβλήματα, να τελειώσουμε τις δηλώσεις. Ναι. Θέλουμε να τελειώσουμε την εκαθάριση του ένφια μέσα στον Ιούλιο. Και για θέλουμε να είναι η πρώτη δόση τον Αύγουστο. Σαφής. 5 δόσεις είχαμε το 15. Εάν γίνει αυτό, θα έχουμε από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο 5 δόσεις και τώρα. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να πω εγώ θα είναι 4 ή 6, γιατί εξαρτάται από την εκαθάριση. Υπουργέ, για να πάμε τώρα σιγά σιγά. Σαφέστατος στην τοποθέτησή σας. Τελειώνω με το ένα και αρχίζω το άλλο. Είπε ο Γιώργος. Αγωνία, για όσους έχουν αγωνία και έχετε εκεί δίπλα άτομα τα οποία ξέρουν από το Υπουργείο Οικονομικών, για όσους έχουν αγωνία για να λειτουργήσει το Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει δυστυχώς μια ροή πραγμάτων με συγκεκριμένες δυνατότητες. Υπουργέ, ξέρετε ότι αυτό το ρεπορτάζ το κάνω χρόνια. Έχω ζήσει πάρα πολλούς υπουργούς οικονομικών και αντιλαμβάνομαι τι εννοείται. Υπουργέ, υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι που έχασαν το ΕΚΑΣ να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση με λιγότερο ένφια ή κάτι άλλο ή με τέλη κυκλοφορίας ή οτιδήποτε άλλο όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Κατρούγκαλος πριν από μια εβδομάδα? Το ανέφερε ο κύριος Κατρούγκαλος και αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε όλα εκείνα που έχουμε δεσμευτεί σε σχέση με τους νόμους το 43-34, το 43-36 και τους υπόλοιπους, αλλά βεβαίως και σχεδιάζουμε ελαφρύνσεις ή πώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα που έχουν προκύψει στους συνταξιούχους, ετοιμάζουμε επεξεργασία προτάσεων σε σχέση με την ισιωτική πολιτική, σε σχέση με τη φορολογία και άλλους τομείς και μια σειρά από άλλα πράγματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αν εγώ βγω και πω αυτή τη στιγμή ότι εξετάζουμε το Α ή το Β, θα γίνει πρωτοσέλιδο. Θα γίνει αυτό το ένα ή το άλλο και μετά θα μου λένε «Μα γιατί είπες αυτό και δεν έγινε». Μάλιστα. Εξετάζουμε αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα. Μάλιστα. Και επειδή κύριε Αυτιά υπάρχει μια παραπληροφόρηση ως προς τα φορολογικά, το πρώτο εξάμηνο του έτους κλείσαμε με πλεώνασμα πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού 930 εκατομμύρια. Πιάσαμε το στόχο του προϋπολογισμού και έχουμε πλεώνασμα. Αυτό μας δίνει δυνατότητα πρώτα απ' όλα για να μην ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα καταστροφολογικά που λέγανε κόφτες κτλ. Ναι. Και δεύτερον, εάν πετύχουμε τους στόχους μας για πάταξη φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, από εκεί είναι τα έσοδα, δεν είναι από τον κόσμο και από την αγορά που αυξήθηκε η φοροδιαφυγή του ικανότητα. Αν πετύχουμε αυτά, βεβαίως μπορούμε να έχουμε και άλλη κοινωνική και σημαντική πολιτική. Υπουργέ, πρώτο θέμα στην καθημερινή, βροχή κατασχετηρίων. Πριν από τρεις μήνες μου είχατε πει να δηλωθούν οι λογαριασμοί αυτοί. Είχαμε ειδικούς εδώ που εξήγησαν τα πώς και τα γιατί. Τι κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θέλω να το επαναλάβω τώρα και παράκληση να το κάνουν όλοι, γιατί δεν το έχει κάνει ο μεγαλύτερος αριθμός των πολιτών. Μάλιστα. Πρέπει να πάνε και να δηλώσουν όλοι έναν ακατάστατο λογαριασμό. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία, γίνεται μέσω τάξης, είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή να προστατεύσουν 1.250 ευρώ το μήνα, αυτό είναι η προστασία που δίνει ο νόμος, από κατασχέσεις του δημοσίου. Εάν δεν το κάνουν αυτό και χρωστάνε στο δημόσιο, το δημόσιο από 500 ευρώ και πάνω χρέος ενεργοποιεί τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης και προχωράει δυστυχώς σε κατασχέσεις. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, δεν το ψηφίσαμε τώρα. Αυτό είναι διαχρονικό. Είναι λάθος λοιπόν ο κόσμος αυτή τη δυνατότητα προστασίας που έχει να μην την ενεργοποιεί από αμέλεια και να έρχεται μετά και ακριβώς να και να λέει μου κάναν κατάσχεση. Ακριβώς. Αγροτεμάχια, Υπουργέ. Αγροτεμάχια. Βρέθηκε η άκρη πώς θα πληρωθεί ο φόρος στα αγροτεμάχια? Υπήρχε θέμα καταρχήν? Μα βεβαίως βρέθηκε η άκρη και εδώ και πολύ καιρό ο ίδιος ο κύριος Χουλιαράκης που είναι ο αρμόδιος του προϋπολογισμού, ναι, έκανε τις ανακοινώσεις στη Βουλή και είπε ότι κάναμε τον υπολογισμό για τον ένφια. Σε 6 εκατομμύρια θα είναι το ίδιο, περίπου το ίδιο, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, και σε 600.000 θα είναι περισσότερο. Μάλιστα. Κάναμε τον υπολογισμό. Δηλαδή θα βγαίναμε και θα λέγαμε ένα νούμερο χωρίς να κάνουμε τον υπολογισμό. Αλλά σε σχέση με τα αγροτεμάχια, επειδή ακούμε και εκεί μια κριτική. Δηλαδή κάποιος τι προτείνει, το αγροτεμάχιο στην παραλία, στην τουριστική περιοχή που ξέρουμε τι οικόπεδο φιλέτο είναι. Αγροτεμάχιο λέγεται γιατί είναι εκτός σχεδίου. Θα το αφήναμε εκτός του ένφια? Άρα λοιπόν έχουμε εξέλιξη και εδώ. Έχει λήξει το θέμα δηλαδή
το πόσο θα πληρώσει κάποιος για ένα αγροτεμάχιο, έτσι δεν είναι? Είμαστε έτοιμοι, κύριε Αυτιά. Μόλις τελειώσουν οι δηλώσεις, να προχωρήσουμε. Αυτό μας αγχώνει και μας πιέζει στην εκαθάριση του έμφυα. Είστε σαφείς. Μια καλή μέρα από τον κύριο Παραδιά. Κύριε Υπουργέ, άλλωστε έχετε συνεργαστεί πολλές φορές. Μία λέξη για να κλείσουμε. Και μία ερώτηση. Γνωστού όντως ότι θα υπάρξει ένας σημαντικός αριθμός φορολογουμένων, κύριε Υπουργέ, ο οποίος θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ με τον έμφυα. Πότε επιτέλους θα νομοθετήσετε το δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη, ο οποίος ήδη είναι επιβαρυμένος στον έμφυα και τον επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, να μπορεί ο ίδιος, πριν του κατάσχεται το περιουσιακό στοιχείο, να έρθει αυτός ο ίδιος να το προσφέρει στο δημόσιο, στην αντικειμενική αξία, και να σβήσει αντίστοιχα δέη του. Πάρα πολύ σημαντικό το αυτό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε στενή συνεργασία και θα το ξανασυζητήσουμε. Υπάρχει το πλαίσιο, θέλουμε αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Είναι στις σκέψεις μας αυτό το πράγμα, δηλαδή η πληρωμή υποχρεώσεων με ακίνητα. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Αλλά να ξέρετε, το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες, προσωπικό, χρόνο και τετράωρο. Και τεράστια αιτήματα. Αυτό εκκρεμεί. Λοιπόν, θα το βρείτε στο Υπουργείο, κύριε Παραδιά. Αυτό εκκρεμεί και ως προς τις κληρονομιές. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα το βρείτε στο Υπουργείο, κύριε Υπουργέ. Στο Υπουργείο. Κύριε Τσαμόπουλε, μία λέξη. Υπουργέ, καλημέρα. Οι δηλώσεις λήγουν σε μία εβδομάδα. Έχουν μείνει πάνω από 1 εκατομμύριο. Με πρόταση που σας έχουμε κάνει και επίσημα, πιστεύουμε ότι μία προθεσμία 20-25 Ιουλίου θα προλάβουμε να βγουν. Και ο έμφυα θα προλάβει να βγει στην ώρα του και... Υπουργέ! Τα τελευταία στοιχεία που πήρα 7 Ιουλίου έχει κατατεθεί περίπου το 87% των δηλώσεων, δηλαδή 5.200.000. Είναι λιγότερα από 1 εκατομμύριο. Προλαβαίνουμε πολύ άνετα μέχρι την Παρασκευή. Το 20-25 του μηνός θα κινδυνεύσουμε να πάμε για πρώτη δόση του Σεπτέμβριο. Και νομίζω ότι πρέπει να εκτιμήσουμε τι είναι το λιγότερο κακό. Μάλιστα. Υπουργέ, σαφής. Φοβάσαι μη σου ξεφύγει ο έμφυα για τριμηνό, το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Και καλά κάνεις και λες, υποβάλλετε τώρα τις δηλώσεις, να τελειώσετε. Υπουργέ, οι 100 δόσεις, το θείο δώρο των 100 δόσεων, έχει γίνει μαρτύριο για πολύ κόσμο. Βάλε πλάτη, λύσε το θέμα. Είσαι ο μοναδικός που μπορείς να το λύσεις στην κυβέρνηση το θέμα αυτό. Το λέω δημοσίως, γιατί ξέρεις οικονομικά και ξέρεις και τον κόσμο. Λοιπόν, κάνε κάτι για τις 100 δόσεις, Υπουργέ. Και για τις 100 δόσεις και για πολλά άλλα ζητήματα η κυβέρνηση αγωνίζεται για τις καλύτερες και τις πιο ρεαλιστικές λύσεις. Αλλά να καταλάβουμε όλοι σε ποια περίοδο και σε ποια δεδομένα είμαστε. Σαφής. Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστώ θερμά.